τυχαία είδηση των υγειονομικών η οποία απεργούν. Απεργεί πείναση οι άνθρωποι. Υποθυμούν από την πείνα. Και κάνετε ασχολείται τα κατάλληλα. Αν κάνει απεργία ο Καμαρά, που είδε και τον πρωθυπουργό, δεν ξέρω τον Καμαρά, το παιδάκι. Αυτό πραγματικά πρέπει να είναι μετεσάρκωση και μετεψύχωση του Αϊνστάιν. Είδατε κάτι χρόνο στην Ελλάδα το παιδί αυτό, ζωή να έχει, και σε 1,5 χρόνο λέει έχει μάθει να μιλάει ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, 5 γλώσσες και έγινε και αριστούχος. Μιλάμε για πραγματικά μετεψύχωση του Αϊνστάιν. Ή έτσι τον παρουσιάζουν τα κανάλια για εκδοή του λόγου. Και πάει από δικού και τον βλέπει. Τον έκανε στο μέγαρο Μαξίμου. Και δεν έκανε την μάνα του Μυρτού. Η μάνα του παιδιού στο Φιλοπάπου. Αυτό δεν του βλέπει. Γιατί δεν είναι Αϊνστάιν, όπως ο άλλος που είναι από την Αφρική, ο άνθρωπος, το νέο το παιδί. Παράνομα ήταν. 16 ετών. Παράνομα. Ο νόμιμος έχει λιγότερα δικαιώματα. Καλά. Βλέπεις τον Καμαρά, ας πούμε. Γιατί δεν βλέπεις και τους χιλιάδες άλλους που έρχονται εδώ. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Όλους τους κάνετε. Όλους. Και δεν είναι ομή παρέμβαση. Ειρωνικό είναι το όλους. Ειρωνικό είναι. Και δεν είναι ομή παρέμβαση στην υπηρεσία ασύλου για να του δώσει άσυλο την επόμενη μέρα, ναι ή όχι. Να το λέει ο πρωθυπουργός. Έναν τύπο που ζει παράνομα στην Ελλάδα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό. Δείτε το βίντεο 227. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός και σου λέει τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα στην 300, τόρμη 1, όσα δεν είναι κρίσιμα για την άμυνα της χώρας, τότε να πέσεις κάτω από την καρέκλα και να σκάσεις τα γέλια. Αυτά λέει ο πρωθυπουργός. Και δεν τα λέει γιατί δεν ξέρει. Τα λέει γιατί ξέρει ότι πρέπει να ξυλώσει όλα αυτά, γιατί το ζητάνε οι Τούρκοι από τα νησιά μας. Δείτε. Έχουμε μια σειρά από ρωσικά αμυντικά συστήματα στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω αν σας έχουν ήδη εκθέσει τις ανησυχίες τους οι άνθρωποι στον στρατό για τα ανταλλακτικά σε αυτά τα συστήματα. Έχουμε αντιλοπορικούς πυράβλους, έχουμε τους S-300, έχουμε διάφορα πράγματα στο δόμα τα οποία είναι ρωσικής προέλευσης. Προφανώς θα χρειαζόμαστε ανταλλακτικά για αυτά. Το λέω αυτό μήπως ήδη υπάρχει μια σκέψη να πάμε σε αναθεώρηση των στρατιωτικών μας εξοπλισμών σε ένα κομμάτι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις που ίσως προκύψουν. Αποτελούν επιλογές άλλων δεκαετιών, περασμένων δεκαετιών. Τώρα δεν προτίθεται να αγοράσει κανένα αμυντικό σύστημα από τη Ρωσία. Θα διαχειριστούμε την πραγματικότητα όσο καλύτερα μπορούμε. Δεν είναι όμως αμυντικά συστήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την εθνική άμυνα. Ο άνθρωπος πραγματικά, ο κ. Πρωθυπουργός, πρέπει να είναι άσχετος. Μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογήσει την δήλωσή αυτή. Ανίδεως. Έχουμε ελικόπτερα του Χιούι από το Βιετνάμ. Που ακόμα έχουν σφαίρες επάνω. Που καλά από όπλα του Βιετκόνγκ. Και μου λέει ότι δεν είναι χρήσιμα τα οπλικά συστήματα της δεκαετίας του 80 και του 90. Θα το 55 και το 60. Κάτι άλλο κρύβεται πίσω από τη δήλωσή του αυτή. Η αποστατικοποίηση των νησιών. Διότι αν παρθούν, όπως δεν και αριστεροί, αν τα πάρουν τα απλικά συστήματα από εκεί, δεν είναι απλοκριτή, γιατί αυτό έχουμε πει ότι δεν ήταν καλά. Λες και έχουμε άλλα καλύτερα. Και ξέρετε, τα νησιά δεν κρατιούνται με τη φέκεια. Κρατιούνται με όσα, με αντιαρματικά, έτσι, με εδάφους πυράβλους και εδάφους θαλάσσιες πυράβλους. Από το έδαφος στη θάλασσα το πραγματικό, για να ξέρουμε τι ζητάμε. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι μάλλον εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα ή δεν ξέρουν τι λένε. Είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο είναι επικίνδυνο για την πατρίδα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.